και σύντροφοι, πριν από όλα ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την τόσο θερμή υποδοχή. Φίλες και φίλοι, θα κάνουμε μαζί τα πάντα για να γίνει και πάλι ισχυρή η κεντροαριστερά. Και στέλνουμε από εδώ, από την Τρίπολη, ένα ισχυρό μήνυμα σε όλη την Ελλάδα. Ναι, η Δημοκρατική Παράταξη γίνεται και πάλι ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Για να οδηγήσουμε τη χώρα στην έξοδο από την κρίση. Για να τελειώσουμε με αυτή την κυβέρνηση της εξαπάτησης. Να τελειώσουμε με τον λαϊκισμό, τα ψέματα, την γλωσσία, την ανικανότητα. Να σταματήσει αυτός ο νέος διχασμός που επιχειρείται σήμερα στον ελληνικό λαό. Θέλουμε διαφάνεια, θέλουμε σεβασμό στους θεσμούς, θέλουμε αξιοκρατία. Και το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο. Δεν θα επιτρέψουμε αυτή η δίθεν αριστερά του κυρίου Τσίπρα να συκοφαντήσει τις προοδευτικές ιδέες και αξίες του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Και βέβαια, δεν θα αφήσουμε τη συντηρητική οπισθοδρόμηση στον τόπο, γιατί δεν μπορεί να είναι λύση για την Ελλάδα η νέα δημοκρατία. Η νέα δημοκρατία που δεν έχει πει μία λέξη αυτοκριτικής για τις ευθύνες της διακυβέρνησης 2-4-2-9, τον εκτροχιασμό της οικονομίας που οδήγησαν στην κρίση των πανδημιών. Το εγχείρημά μας συνδέεται άμεσα με το μέλλον της Ελλάδας και των Ελλήνων. Γιατί ο δικός μας στόχος είναι η προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Εμείς δεν βολευόμαστε με μια μικρή αύξηση των ποσοστών μας. Και βέβαια δεν πρόκειται να γίνουμε ένα μικρό μεσαίο κόμμα, άθρωμο, με αντάλλαγμα καρέκλες της εξουσίας. Και ας το πάρουν επιτέλους απόφαση. Δεν θα γίνουμε συμπλήρωμα κανενός. Ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε χαράξει αυτό το μικρό με απολύτω αντιστοιχείο. Το κίνημά μας, όπως έλεγε ο Ανδρέας του Παρνέου, πολίτησε για να εκλεγεί το λαό και την πατρίδα, και αυτό έχουμε στόχο να κάνουμε. Σπρώχνουμε τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ στα πραγματικά του μεγέθη. Και στην πραγματική του θέση στο πολιτικό σκηνικό, γιατί είναι τα δύο συντηρητικά άκρα. Να είστε σίγουροι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η επόμενη αναμέτρηση θα είναι αναμέτρηση για τρεις. Εμείς θα κάνουμε την αίτηση της επόμενης κοινωνικής κοινωνικής. Φίλες και φίλοι, αφήνουμε πίσω ό,τι μας πλήγωσε. Και χτίσουμε τώρα νέες σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ μας. Όλα αυτά τα χρόνια, η παράταξή μας έδωσε μάχες για να κρατηθεί η χώρα όρθια, για να μην ζήσει η ελληνική κοινωνία τις επιπτώσεις μιας άτακτης τροποποίησης. Αλλά δεν καταφέραμε να εξηγήσουμε τις πολιτικές μας επιλογές. Ξέρουμε ότι η βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή πλήγωσε κυρίως τους μη προνομιούχους. Και εμείς δεν μπορέσαμε να πείσουμε ότι ήταν μια αναγκαστική πολιτική επιλογή. Γιατί ποτέ δεν δόθηκε ο χρόνος από τους εταίρους στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για να γίνει αυτή η προσαρμογή ομαλά. Ξέρουμε ότι έχουμε κι εμείς ευθύνη για όσα ακολούθησαν. Γιατί είναι πολλοί εκείνοι που παραπλανήθηκαν από τα μεγάλα ψεύτικα λόγια των ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Σήμερα όμως όλοι γνωρίζουν ότι η κυβέρνηση αυτή μονιμοποίησε τα μνημόνια και την επιτροπή. Η ελληνική οικονομία έχασε 86 δις. Οι Έλληνες πολίτες πλήρωσαν επιπλέον μέτρα λιτότητας 15 δις. Και ο δημόσιος πλούτος δόθηκε ενέγυρο για 99 χρόνια. Δεν θέλω να σας κουράσω λέγοντας πράγματα που τα ζείτε όλοι στην καθημερινότητά σας. Μόνο ο κύριος Τσίπρας δεν βλέπει γύρω του την ανεργία, τα λουκέτα, τις κομμένες συντάξεις, την υπερφορολόγηση, τις κατασχέσεις, τους λογαριασμούς, τους πληστηριασμούς, την πρώτη κατοικία, γιατί αυτός κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Είναι σαν να βλέπουμε συνεχώς το ίδιο έργο σε επανάληψη και μάλιστα κακοπαιγμένο. Πράξη πρώτη του έργου αυτού, ο προϋπολογισμός. Κατέθεσαν το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
προβληματισμού για το 2018. Τι προσπαθούν να κάνουν? Να παρουσιάσουν μια εικονική πραγματικότητα. Όλα πάνε καλά σε αυτόν τον τόπο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ξέρετε ποια είναι η αλήθεια? Επειδή δεν βγαίνουν οι αριθμοί, κόβουν 760 εκατομμύρια από κοινωνικές δαπάνες και άλλα 722 εκατομμύρια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και έτσι ευημερούν οι αριθμοί και υποφέρουν οι άνθρωποι. Και έρχονται νέες περιπτώσεις. 1,8 δις. Που αυτές δεν μπορούν να κρυφτούν ούτε από αυτόν τον προϋπολογισμό. Πράξη δεύτερη. Προχωράει η τρίτη αξιολόγηση. Τι μας λένε? Όλα θα γίνουν σωστά και στην ώρα τους. Όταν τα ακούω αυτά αρχίζω και ανησυχώ πραγματικά, γιατί και τις δύο προηγούμενες φορές ακούσαμε πολύ μεγάλα λόγια, υποσχέσεις, μεγάλες καθυστερήσεις και στο τέλος η κυβέρνηση παραδόθηκε ανεπόρον και ο λογαριασμός δόθηκε βαρύ στους πολίτες. ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΙ, αν είχαμε φτάσει στο στόχο που προβλεπόταν για ανάπτυξη ανθεκτικά στη διετία 6%, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί. Αν όμως δοθεί το μέρισμα αυτό, θα πρέπει να δοθεί δημιουργικά. Έχουμε εδώ και μήνες τώρα αυτές οι προτάσεις. Θα πρέπει πριν απ' όλα να αξιοποιηθεί για να δοθεί επιδότηση για εργασία σε νέους ανέργους στον ιδιωτικό τομέα. Αυτά το τελείω. Ενίσχυση της οικογένειας. Κανένα παιδί έξω από προπονηπιακούς σταθμούς. Αλλά και μείωση των φόρων στην παραγωγή. Στον τουρισμό. Στην εστίαση. Στο κρασί. Επιμένει δε ο κύριος Τσίπρας ότι το 2018 η χώρα θα είναι εκτός μνημονίου. Και τα ερωτήματα προκύπτουν αβίαστα. Διότι όταν έχει υπογράψει η Επιτροπή μέχρι το 2060, όταν έχει δεσμευθεί για τις βάσταθους στόχους στα πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2022, όταν έχει εκχωρήσει το δημόσιο πλούτο για 99 χρόνια και όταν έχει υπογράψει μέτρα λιτότητας δισεκατομμυρίων για τα επόμενα 3 χρόνια, για ποια έξοδα από το μνημόνιο μας μιλάτε, κύριε Τσίπρα? Και βέβαια δεν περιμένουμε καμία απάντηση από τον ίδιο. Την απάντηση, φίλες και φίλοι, θα την δώσει ο ελληνικός λαός στις επόμενες εθνικές εκλογές και θα είναι αμήνυση. Έχουμε πει πολλές φορές ότι στοχεύουν στην εξόδωση της μεσαίας τάξης. Είναι στρατηγική τους επιλογή. Χθες όμως στη Βουλή, ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός είχε το θράσος να το ομολογήσει δημόσια. Παραδέχτηκε ότι είναι συνειδητή επιλογή των ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΙ η εξόδωση της μεσαίας τάξης. Δείτε, λέει, για να στηρίξουν τους φτωχούς. Η αλήθεια είναι ότι φτωχοποιούν τους πάντες. Και σε καμιά περίπτωση δεν έχουν στηρίξει τους πιο αδύναμους, όταν έχουν επιβάλει όλους αυτούς τους έμεσους φόρους, με την περικοπή του ΕΚΑΣ, με την πίεση του επιδόματος θέρμανσης και των κοινωνικών επιδομάτων. Και έρχεται και ο αρμόδιος υπουργός και επιβεβαιώνει τον αναπληρωτή. Τι θα πει τώρα ο κύριος Τσίπρας? Θα μας πει πάλι για την καθαρή έξοδο από τα μνημόνια που ήρθε και τον διέψευσε η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Δυστυχώς έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση που δεν είναι μόνο ανίκανη, είναι και ανάλγητη. Και το είδαμε αυτό ακόμα και με τις ουρές που δημιουργήθηκαν για το πιο απλό, για την πιο απλή μεταρρύθμιση που ήταν αυτή με τα εισιτήρια. Δεν σέβονται τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Δεν μπορούν να λύσουν κανένα πρόβλημα της καθημερινότητας. Ουρές με τα capital controls, ουρές για τα εισιτήρια από μια κυβέρνηση που τελικά είναι η ουρά των πιο συντηρητικών κύκλων της Ευρώπης. Όλοι όμως τώρα γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Όλοι ξέρουν ότι η ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ ή ΑΝΕΛ ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκεί έχουμε φτάσει, δεν είναι τίποτα άλλο από ένα εθνικολογιστικό μόρφωμα που έχει μοναδικό στόχο την παραμονή με κάθε τρόπο στην εξουσία. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι αναγκαία όσο ποτέ η αναγέννηση της δημοκρατικής παράταξης και αυτό πρέπει να γίνει χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση. Γιατί κάθε φορά, κάθε φορά που θα πρέπει να γίνει.
πρόβλημα και ο τόπος. Γιατί εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε τα στελέχη, έχουμε τη γνώση, έχουμε την εμπειρία, έχουμε την ικανότητα, έχουμε την ετοιμότητα να αναλάβουμε ευθύνες και να βγάλουμε με ασφάλεια τη χώρα από τα διέξοδα που την έχει φέρει η κυβέρνηση αυτή. Και σήμερα ανοίγει ο δρόμος για να φέρουμε πίσω όλους αυτούς που απομακρύνθηκαν. Έχουμε ένα χέρι απλωμένο και μια αγκαλιά ανοιχτή για όλους αυτούς που παραπλανήθηκαν από αυτή την κυβέρνηση. Αλλά δεν θέλουμε πίσω, φίλες και φίλοι, όλους αυτούς που πήγαν να βρουν στα σύγκια εξουσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτούς που θα ζήσουμε, εκεί θα ζήσουν σήμερα. Θα ζήσουν και θα ζήσουν δουλειά τους. Εμείς καλούμε στη συστράτευση όλους τους προοδευτικούς πολίτες. Ζητάμε να μας δώσουν τη δύναμη για να κάνουμε πράξη το σχέδιο Ελλάδα. Ένα σχέδιο με προοδευτικό πρόσημο το παρουσιάσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και αυτό ακριβώς το σχέδιο, μαζί με τις προοδευτικές μεταρρυθμίσεις που προτείνουμε, μπορούν να δώσουν στη χώρα τη χαμένη αξιοπιστία. Τι χρειάζεται σήμερα η Ελλάδα? Χρειάζεται αξιοπιστία, εμπιστοσύνη και ένα εθνικό σχέδιο τεκμηριωμένο. Και πιστέψτε με, από τις επαφές μου όλα αυτά τα χρόνια με τους Ευρωπαίους ηγέτες, είναι το κλειδί για να μπορέσουμε να αλλάξουμε όρους αυτής της βαριάς συμφωνίας. Είναι αυτό που δεν έκαναν τα προηγούμενα χρόνια οι ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Εάν λοιπόν καταφέρουμε να κερδίσουμε το στίχημα της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης, μπορούμε να αλλάξουμε το στόχο για πρωτογενή πλεονάσματα και από 3,5% να το κατεβάσουμε στο 2%, γιατί μόνο έτσι θα δώσουμε οξυγόνο στα ελληνικά νοικοκυριού γη σε αυτό το τόπο. Από το ελληνικό μέχρι το Τάξιμπιτ, από τη Χαλκιδική μέχρι την Κέρκυρα. Και ακούσαμε έκπληκτη τον Πρωθυπουργό να μας λέει ότι έχει γίνει ο καλύτερος φίλος των επενδύσεων. Και φυσικά λένε οι επενδυτές, άμα έχεις τέτοιους φίλους, εκεί τους θέλεις τους εχθρούς. Και έχουμε από την άλλη μεριά τον κύριο Μητσοτάκη, που μας λέει περίπου ότι οι ανισότητες είναι φυσικό φαινόμενο και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτές. Λοιπόν, τον διαβεβαιώνουμε ότι εμείς δεν χορευόμαστε με αυτή τη λογική. Εμείς υπάρχουμε για να χτυπήσουμε τις ανισότητες, για να μειώσουμε τις αδικίες. Και ιδιαίτερα με τις αδικίες πρέπει να χτυπήσουμε. Και το ερώτημα είναι, πώς θα παραχθεί ο πλούτος? Λέει η δεξιά, άφησε τα όλα στην αγορά που θα ρυθμίσει από μόνη της. Ποιος? Η ασυδοσία της αγοράς. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι η ανάπτυξη δεν είναι τίποτα άλλο από την οικονομική δραστηριότητα των λίγων, των ισχυρών. Όλοι οι άλλοι μπορούν να ζουν με ψίχουλα. Τον έχουμε ακούσει να μιλάει για την ανάπτυξη και δεν λέει μία κουβέντα για τον άνθρωπο, για τους αδύναμους, για τη μεσαία τάξη. Και έρχεται τώρα να πει ότι η ευαισθησία δεν είναι προνόμιο μόνο δικό μας, αλλά στην πράξη όλα αυτά τα χρόνια, κάθε φορά που εμείς νομοθετούσαμε, έδειχνε η Νέα Δημοκρατία ότι έχει μια αλλεργία απέναντι στην αλληλεγγύη και στην κοινωνική προστασία. Εμείς τι λέμε λοιπόν για την ανάπτυξη? Λέμε ότι ναι, χρειάζονται οι ξένες μεγάλες επενδύσεις, αλλά χρειάζονται και οι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Που αν τώρα τους δώσουμε κίνητρα ασφαλιστικά και φορολογικά, μπορούν να επενδύσουν στην καινοτομία και να δημιουργήσουν άμεσα χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Λέμε ότι εδώ και τώρα πρέπει να αλλάξει ο ρόλος του υπερταμείου και από ταμείο εκποίησης του δημόσιου πλούτου πρέπει να γίνει ταμείο αξιοποίησης του. Και τα έσοδα που θα προκύψουν θα πρέπει να κατευθυνθούν από το δημόσιο στην ανάπτυξη και στη στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος που χρειάζεται άμεσα νέους πόρους. Και βέβαια προσπαθούμε να περάσουμε τη λογική ότι σε κάθε σύμβαση εκμετάλλευσης πρέπει να υπάρχει πριν απ' όλα ρήτρα απασχόλησης, δηλαδή από κάθε συμφωνία να προκύπτουν νέες θέσεις εργασίας, ρήτρα περιβάλλοντος, αλλά και ρήτρα ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και της κοινωνίας.